Βρε τον Ιωάννη Παπαζήση που τον είδα στο OK. Σου λέει ο ηθοποιός και σε αφήνει σέκο πως τον τελευταίο μήνα ανακαλύπτει τον ήρωα που υποδείται στο θέατρο. Έτσι πήρε μια βιντεοκάμερα και παρακολουθεί μια κοπέλα από την περιοχή του, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ. Πού να έπαιζε δηλαδή στο θέατρο τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη. Όλα τα λεφτά. Λοιπόν, Ιωάννη Παπαζήσης, για να μπει στο πετσί του ρόλου του λοιπόν. Ο συλλέκτης. Ναι. Παρακολουθεί μία κοπέλα από τη γειτονιά του με βιντεοκάμερα. Η κοπέλα το ξέρει. Πρέπει να σου πω ότι αγαπώ Ιωάννη Παπαζήση. Είναι σάικο. Πρέπει να τον φέρουμε μέρη οπωσδήποτε, έτσι. Τον Ιωάννη. Σ' αγαπώ, είναι σάικο. Αγαπώ, είναι σάικο. Όχι, ο Ιωάννης θα έρθει επειδή τον είπα σάικο, δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Αν τον έλεγα είναι γλυκούλης, δεν θα έρθει ποτέ. Λοιπόν, πρέπει κάπως ένας τοπιός να μπει στο πετσί του ρόλου του. Δηλαδή, αν όμως το θέμα, αυτό που με ανησυχεί είναι το εξής, αν του χρόνου παίξει έναν μοσταγή δολοφόνο. Τότε θα το καλέσουμε. Όχι, τότε τι θα κάνει για να μπει στο πετσί του ρόλου του. Λέω. Να και κάνει... να με σκοτώσει. Μετά ένα με το άλλο, κάποια στιγμή η πρέπει να... Η κοπέλα δεν τον έχει πάρει χαμπάρι, άραγε. Η κοπέλα... Αυτό ήταν το ερώτημα, ότι την κοπέλα την παρακολουθεί. Η κοπέλα γνωρίζει ότι την παρακολουθεί ένας ψυχό άνθρωπος. Ένας διάσημος το οποίο είναι το θέμα. Άμα το γνωρίζει δεν είναι κανένα νόημα. Βάζει βάλει μια φίλη του να... Συγγνώμη, αυτό δεν είναι μηνύσιμο. Καλά, παιδιά, πηγαίνει στα μούτρα της έτσι. Καλημέρα. Καλά. Μα δεν έχει να είναι στα μούτρα της. Είναι ιδιωτική ζωή της κοπέλας. Δεν νομίζω ότι θα την παρακολουθεί. Ότι εσύ δηλαδή, αν καταλαβαίνατε ότι κάποια στιγμή σας παρακολουθεί κάποιος, έστω και για να κάνει μια διατριβή στο πανεπιστήμιο. Θα λέγατε, α, εντάξει, παιδιά, αφού ήταν για δουλειά, μια χαρά. Τι λέτε, ρε παιδιά. Ναι, όχι, είναι λίγο περίεργο. Αν σε παρακολουθεί στο σούπερ μάρκετ, αναλόγως πού σε παρακολουθεί. Ναι, αυτό, δηλαδή, okay. Αν σε παρακολουθεί την ώρα που κάνεις μπάνιο, εντάξει, δεν θα ήταν και το πιο ωραίο. Παιδιά, και να περπατάς στον δρόμο, να σε παρακολουθεί κάποιος με κάμερα, δεν είναι λίγο σπούκι τώρα, μόνο μας σε μένα ενοχλεί. Όχι, είναι. Εντάξει. Α, γιατί δεν βλέπω όλους πολύ χαλάρους, γι' αυτό. Λοιπόν, και πάμε και στην αγαπημένη μας τη Σίση, το Σισάκι.